Ο Μολυβαίνιος Στρατιώτης του Hans Christian Andersen. Διαβάζει η Νατάσα Μποφίλιο. Μια μέρα πριν από πολλά χρόνια, ένας πολύ επιδέξιος τεχνίτης παιχνιδιών έλειωσε μια παλιά μολυβένια κουτάλα και από το μέταλλό της έφτιαξε 25 μολυβένια στρατιωτάκια. Στιτά και περήφανα με το όπλο στον ώμο, ήταν όλα τους πολύ όμορφα μέσα στις γαλαζοκόκκινες στολές τους. Μόνο που το ένα το τελευταίο βγήκε από το καλούπι με ένα μονάχα πόδι, γιατί στο μεταξύ το μέταλλο τέλειωσε και δεν έφτασε για δύο πόδια. Ωστόσο, το στρατιωτάκι μας στεκόταν στο ένα του πόδι το ίδιο γερά όσο και τα άλλα στα δυο τους. Ο τεχνίτης αράδιασε με καμάρι τα στρατιωτάκια σε ένα κουτί και τα έβαλε στη βιτρίνα του μαγαζιού του. Σε λίγες μέρες ένα ανδρόγυνο τα αγόρασε για τα γενέθλια του γιού τους. «Μολυβένια στρατιωτάκια», είπε το αγόρι με χαρά μόλις άνοιξε το κουτί. Και μαζί με τα αδέλφια του τα έστησαν στη σειρά πάνω στο τραπέζι. Το τραπέζι ήταν γεμάτο δώρα. Το πιο όμορφο ανάμεσά τους ήταν ένας ξύλινος πύργος. Μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο στεκόταν στο ένα της πόδι, σε μια δύσκολη χορευτική φιγούρα, μια μπαλαρίνα με κοντή φουστίτσα από άσπρη μουσελίνα. Φαρδιά γαλάζια με ταξωτή κορδέλα τύλιγε το στήθος της και τα μάγουλά της ήταν βαμμένα με ρόδινο χρώμα. Το μολυβένιο στρατιωτάκι ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει δυνατά. «Αυτή μου ταιριάζει. Έχει και αυτή ένα πόδι σαν εμένα», είπε. Γιατί μέσα στην ταραχή του δεν είδε το άλλο πόδι της χορεύτριας κάτω από τη φούστα. «Είναι υπέροχη. Αληθινή αριστοκράτησα. Ζει σε πύργο, ενώ εγώ σε χάρτινο κουτί», συλλογίστηκε. «Μα θα προσπαθήσω να της μιλήσω». Το στρατιωτάκι αφέθηκε να πέσει μαλακά πίσω από μία ταμπακέρα. Από εκεί έβλεπε καλύτερα την όμορφη χορεύτρια. Μόλις βράδιαζε θα της μιλούσε. Όσο για εκείνη, πρόσεχε τόσο μη χάσει την ισορροπία της που ούτε καν γύρισε να τον κοιτάξει. Όταν νύχτωσε τα παιδιά πήγαν για ύπνο και στο σπίτι έπεσε σιωπή. Τότε τα παιχνίδια ζωντάνεψαν πάνω στο τραπέζι και άρχισαν το γλέντι. Τα χρωματιστά μολύβια γλιστρούσαν σαν παγόδρομοι πάνω στα χαρτιά, ζωγραφίζοντας λουλούδια και ζώα. Το αρκουδάκι πήρε στο κυνήγι ένα παπί και ένας παλιάτσος σκάρωνε γουστόζικα στιχάκια. Το μολυβένιο στρατιωτάκι προσπάθησε να ξεχωρίσει τη χορεύτρια μέσα σε αυτό το πανδαιμόνιο, αλλά δεν την είδε πουθενά. Ίσως μπήκε μέσα, σκέφτηκε λυπημένος. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτύπησαν μεσάνυχτα και τότε το καπάκι της ταμπακέρας άνοιξε απότομα και από μέσα ξεπετάχτηκε ένας κακομούτσινος μαυριδερός καλικάντζαρος. «Δεν κοιτάς, λέω εγώ, τη δουλειά σου, αντί να χαζεύεις τις όμορφες κυράδες», φώναξε το στρατιώτη. Εκείνος έκανε πως δεν άκουσε. Ξάπλωσε στο πάτωμα και η σκέψη της όμορφης χορεύτηρας τον συντρόφευε όλη νύχτα. Το άλλο πρωί, μόλις ξύπνησαν τα παιδιά, έτρεξαν στο δωμάτιο με τα παιχνίδια. Το αγόρι πήρε το κουτσό στρατιωτάκι και το έβαλε φρουρό στο περβάζι του παραθύρου. Φύσηξε όμως αεράκι και ο στρατιώτης στενάχτηκε έξω. Έκανε μια τούμπα στον αέρα και έπεσε στο δρόμο, με την ξυφολόγχη του καρφωμένη ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Το αγόρι έτρεξε έξω αμέσως μαζί με μια υπηρέτρια για να ψάξουν να το βρουν. Πέρασαν δίπλα του, σχεδόν το πάτησαν, μα δεν το είδαν. Ο στρατιώτης ήθελε να φωνάξει «Εδώ είμαι!», αλλά από ντροπή και περηφάνεια δεν έβγαλε άχνη. Σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισε να ρίχνει βροχή με το τουλούμι. Όταν σταμάτησε η μπόρα, δυο χαμίνια που περνούσαν είδαν το στρατιωτάκι και είπαν: «Για δε σχαζομάρα, κουτσό στρατιώτης, τον ρίχνουμε στα βλάκι να ταξιδέψει». Βρήκαν μια πεταμένη εφημερίδα και έφτιαξαν βαρκούλα. Σε λίγο μολυβένιο στρατιώτης ταξίδευε στιτός, καμαρωτός, με το όπλο στον ώμο, μέσα στη χάρτινη βαρκούλα. Πάνω στα βροχόνυρα που κυλούσαν στο χαντάκι του δρόμου. Ταξίδευε ωραία και καλά, ώσπου κάποια στιγμή τα νερά σούρουσαν σε ένα λούκι, παρασύροντας βάρκα και επιβάτη στο σκοτεινό υπόνομο. Τρομάρα που πήρε ο στρατιώτης, μα εξακολουθούσε να σφίγγει το όπλο του με δύναμη και αξιοπρέπεια. Αν ήταν τουλάχιστον μαζί μου η αγαπημένη μου, δεν θα με ένοιαζε. Μα τι λέω, αυτό εδώ δεν είναι μέρος για μια όμορφη χορεύτρια. Ξαφνικά, τσιριχτές φωνές έσκυσαν το σκοτάδι. Ήταν τα ποντίκια του υπονόμου, που δεν τους άρεσε καθόλου η παρουσία ενός ξένου στα νερά τους. Ένας χοντρός αρουραίος παρουσιάστηκε μπροστά του. «Έχεις άδεια εισόδου», έσκουξε. «Διαβατήριο». Το στρατιωτάκι εξακολουθούσε να κυλάει πάνω στο νερό αμίλητο. «Πιάστε τον! Δεν πλήρωσε διόδια», τσίριζαν πίσω του τα ποντίκια. Τα νερά του υπονόμου κατρακυλούσαν και έπεφταν στο ποτάμι. Ο στρατιώτης, χωρίς καν να ανοιγοκλείσει τα μάτια από φόβο,
Την κατάλληλη στιγμή πήδηξε έξω από τη βάρκα και βούλιαξε αμέσως. Με τη στερνή του σκέψη στη χορεύτρια, ένιωσε να βυθίζεται όταν ένα ψάρι άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε. Τι φοβερό σκοτάδι εκεί μέσα. Χειρότερα δεν γινόταν να υπάρχει πουθενά. Το μολυβένιο στρατιωτάκι στιγμή όμως δεν έχασε το θάρρος του. Έμεινε εκεί ακίνητο με τα μάτια ανοιχτά και το όπλο στον ώμο. Κάποια στιγμή το ψάρι τραντάχτηκε και άρχισε να στριφογυρίζει σαν τρελό. Μετά σταμάτησε ξαφνικά να σπαρταράει και έμεινε ακίνητο. Σε λίγο κάποιος άνοιξε το στόμα του ψαριού και ο στρατιώτης είδε και πάλι φως. Απίστευτο! Το στρατιωτάκι που χάσαμε! Άκουσε μια γυναικεία φωνή. Τότε μόνο κατάλαβε τι είχε συμβεί. Το ψάρι είχε πιαστεί από κάποιον ψαρά που το πήγε στην αγορά. Εκεί το αγόρασε η μαγείρισα του σπιτιού που ζούσαν τα παιδιά και τώρα το καθάριζε για το γεύμα. Η μαγείρισα σήκωσε προσεκτικά με τα δυο της δάχτυλα το στρατιωτάκι και το πήγε στην τραπεζαρία. Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Λογάριασαν πόσο μεγάλο ταξίδι θα έπρεπε να είχε κάνει και θαύμασαν το θάρρος και την ανδρεία του. Τα παιδιά έπιναν καλά-καλά το στρατιώτη και η όμορφη στολή του έλαμψε και πάλι. Μα ίδιος τα είχε ακόμα λίγο χαμένα. Βρισκόταν εκεί, στο ίδιο σπίτι, με τα ίδια παιδιά γύρω του. Και την όμορφη χορεύτρια, ακίνητη πάντα στο ένα της πόδι. «Θα είσαι ο καλύτερός μου στρατιώτης, το πιο αγαπημένο μου παιχνίδι», είπε το αγόρι, και τον έβαλε έτσι τυχαία δίπλα στη χορεύτρια. Ο στρατιώτης μας τρελάθηκε από τη χαρά του, μα κράτησε την ψυχραιμία του. Γιατί ένας στρατιώτης οφείλει πάντα να είναι συγκρατημένος. Τότε η χορεύτρια, για πρώτη, κατά πρώτη φορά, γύρισε και τον κοίταξε. Ο μολυβένιος στρατιώτης ένιωσε ένα γλυκό μούδιασμα στο κορμί του και μια ευτυχία στην καρδιά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα παιδί έσπρωξε άθελά του το στρατιώτη και τον έρεξε στο αναμένο τζάκι. Οι φλόγες τον τύλιξαν με μιας, ο καπνός τον έπνιξε, η στολή του κάηκε. Ο στρατιώτης άρχισε να λιώνει λίγο-λίγο με τον τουφέκι του πάντα στον ώμο και με τη σκέψη του στην όμορφη πολυαγαπημένη του. «Έτσι λοιπόν είναι η αγάπη», αναρωτήθηκε. Γύρισε να δει για τελευταία φορά τη χορεύτρια. Είδε πως και εκείνη το κοιτούσε, μα όχι με το συνηθισμένο περήφανο ύφος της, αλλά με μάτια ζεστά και λυπημένα. «Λες να μ' αγαπάει», συλλογίστηκε. Την ίδια στιγμή η πόρτα άνοιξε και ένα ανάλαφρο αεράκι σάρωσε τη μικρή χορεύτρια και την έριξε στον τζάκι δίπλα στο στρατιώτη. Άρχισε και αυτή να λιώνει σιγά σιγά μέσα στις φλόγες. Το άλλο πρωί, όταν η πυρέτρια ήρθε να καθαρίσει το τζάκι, βρήκε κοντά-κοντά μέσα στις τάχτες μια μολυβένια καρδιά και ένα μικρό κομμάτι από φαρδιά με ταξωτή γαλάζια κορδέλα.